Καθώς προσθέτουμε υλικό και εργασίες στο Google Classroom, είναι καλό λοιπόν αυτά να τα οργανώσουμε σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος και σύμφωνα με το πώς, με ποια σειρά διδάσκουμε την ύλη. Πάμε λοιπόν στην καρτέλα εργασίες. Εδώ δείχνω ένα παράδειγμα από ένα μάθημα που ήδη έχω φτιάξει για το μάθημα της πληροφορικής στην Α Λυκείου. Βλέπετε ότι η ύλη είναι οργανωμένη, μπορεί να είναι σύμφωνα με τα κεφάλαια ή σύμφωνα με τις ενότητες του μαθήματος. Δημιουργώ δηλαδή ενότητες και μέσα σε κάθε ενότητα βάζω τις εργασίες και το υλικό του μαθήματος με τη σειρά που θέλω. Για να φτιάξω μια ενότητα, την ονομάζει εδώ θέμα, πατάω λοιπόν δημιουργία θέματος. Βάζω λοιπόν το όνομα της ενότητας, ας το ονομάσω εγώ απλά ενότητα. Και όταν φτιάχνω μια εργασία, ας κάνω μια απλή εργασία, μπορώ να ορίσω το θέμα της, δηλαδή την ενότητά της. Για να βάλω λοιπόν αυτή που έκανα ήδη ή μπορώ να δημιουργήσω εδώ μια καινούργια ενότητα. Και ας αναθέσω λοιπόν αυτήν την εργασία σε αυτή την ενότητα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η εργασία που μόλις έκανα πήγε σε αυτήν την ενότητα και όλα αυτά μπορώ να τα μετακινώ, δηλαδή ολόκληρη την ενότητα. Να πάω πίσω, όπως έκανα πριν, να μετακινώ λοιπόν την ενότητα ή και μέσα μια ενότητα να μπορώ να μετακινώ τους πόρους, δηλαδή να το πάω αυτό, ας το πάω λοιπόν εδώ κάτω. Και κάπως έτσι οργανώνω το υλικό και τις εργασίες του μαθήματος. Μια πάρα πολύ χρήσιμη λειτουργία και είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από το Edmodo.